από την ψηφοφορία και την παραγωγή και το μοντάζ. Έχει κατηγορήσει αρκετά την παραγωγή. Υπάρχουν εξώδικα την ίδια στιγμή. Ναι. Τι έχει συμβεί? Την ίδια στιγμή, λοιπόν, μια παίκτρα που είναι μέσα στο παιχνίδι, συγκεκριμένα να πούμε η Κατερίνα, μέσω του δικηγόρου της στέλνει εξώδικο στον Αντώνη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει φύγει από το σπίτι, γιατί σε δημόσια στο Facebook, σε ένα βιντεάκι που ανέβασε, υπονόησε ο Αντώνης ότι κάτι συνέβη μεταξύ της Κατερίνας και ενός παίκτη που είναι μέσα στο σπίτι. Κάτι συνέβη, όχι μία σχέση απλή, κάτι παραπάνω από μία σχέση. Σεξουαλική επαφή. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται από την παραγωγή και από τους κανονισμούς. Α, ναι. Στέλνει εξώδικο και τι ζητάει η Κατερίνα. Ναι, γιατί έχουν σε ένα δωμάτιο, τους αφήνουν και φιλούνται, κάνουν νερά, και τους λέει τώρα δεν είμαι εκεί. Όχι, μα δεν θυμάμαι. Το θέμα όμως είναι. Ότι μία που μπορούσαν να πάνε. Όχι, κάτω από την εποχή. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα όμως είναι ότι ο Αντώνης γίνεται πιο συγκεκριμένο κάτι που έχει εξοργήσει την Κατερίνα. Γιατί λέει ότι ήταν σε κάποια στιγμή παίκτη μπροστά σε ξενοδοχείο. Όταν φεύγουν από το σπίτι, μένουν σε ένα ξενοδοχείο οι γυναίκες, άλλο ξενοδοχείο οι άντρες. Φωτογράφησε λοιπόν ο παίκτης που έφυγε από το σπίτι ότι η Κατερίνα έδωσε ραντεβού με τον άλλον παίκτη που είναι στο σπίτι να βρεθούν στο ξενοδοχείο. Πράγμα που απαγορεύεται. Έξαλλη η Κατερίνα λοιπόν και στέλνει εξώδικο και ζητάει να ανακαλέσει. Μάλιστα. Έχουμε ρεπορτάζ. Φυσικά. Πάμε να το δούμε, γιατί λίγο μπερδεύτηκα εγώ να σου πω την αλήθεια. Εξώδικο απέστειλε η Κατερίνα Σαββοπούλου στον Αντώνη Χρόνη, ο οποίος μόλις βγήκε από το reality αγάπης, ανέφερε ότι έπαιζε με άλλον παίκτη εκτός σπιτιού, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της παίκτριας, η οποία είχε αναφέρει ότι θα κινούνταν νομικά. Στο εξώδικο, μεταξύ άλλων, αναφέρει: πληροφορήθηκα ότι σε διαδικτυακή σας συνέντευξη, η οποία προβλήθηκε πανελλαδικά και αναμεταδόθηκε σε αόριστο αριθμό διαδικτυακών τόπων, προβήκατε σε έναν εξ ολοκλήρου προσβλητικό και παράλληλα άκρος μειωτικό της τιμής και της υπολείψεώς μου ισχυρισμό γεγονότος, ο οποίος δεν δίστασε να προσβάλλει ευθέως και με πρόθεση την προσωπικότητά μου. Συνεπώς, ο ισχυρισμός σας αυτός συνιστά άδικη και παράνομη σε βάρος μου πράξη, συνέπεια της οποίας υπέστην βαρύτατη ηθική βλάβη η προσωπικότητά μου. Έναν χρόνο και δεν μπορούσαν να με αγγίξουν. Ένιωθα τον κερατώνω και δεν το μάθαινε κανείς αυτό. Ναι. Ένιωθα άσχημα, ένιωθα δική του. Το συγκεκριμένο απόσπασμα αναδημοσιεύτηκε πανελλαδικά με τους αναπόφευκτους ως εκ του περιεχομένου του συνειρμούς περί ερωτικής μου συνέβρεσης με μη ονομαζόμενο συμπαίκτη μας. Ο εν λόγω ισχυρισμός σας την χάνει και πάλι ψευδής και συκοβαντικός, μιας και εν τέλει ουδέποτε βρέθηκα με κανένα συμπαίκτη μου σε ξενοδοχείο για οποιαδήποτε απολύτως αιτία, καλοπροαίρετη ή μη. Βλέπω πάνω, Κατερίνα Σαβ, γιατί ώρα λες να βρεθούμε. Κύριε Σαββοπούλου, με ενοχλήθηκε πάρα πολύ από αυτή τη δήλωση, γιατί είναι ψευδής και γιατί συκοφαντείται με τρόπο πάρα πολύ άσχημο και η ίδια και η οικογένειά της. Το γεγονός ότι λέει ότι κάποιος παίκτης που δεν ονομάζει καν είχε ένα ραντεβού με την κυρία Σαββοπούλου σε ένα ξενοδοχείο. Νομίζω ότι ο μέσος άνθρωπος, μόνο που τα ακούει από αυτήν την έννοια, καταλαβαίνει ή το μυαλό του τουλάχιστον πηγαίνει σε κάτι μη αθώο. Αν τουλάχιστον ήταν αθώο, δεν θα είχε και λόγο να αποκρύψει και τα στοιχεία του άλλου παίκτη στο οποίο αναφέρεται. Περίμενε αυτός να το πεις εσύ αυτό, ότι εγώ σε θέλω και θέλω να. Το έχω πει από την αρχή ότι τον θέλω. Ενώ αυτός πάντα είναι στην τεμική, λέει εντάξει, ξέρω εγώ πέλα, αλλά. Πάντα. Είναι αλλά. Αλλά. Εγώ ποτέ δεν του το λέω αυτό. Είμαι πολύ εκεί. Ο ίδιος και αυτό είναι προς τιμήν του, επικοινώνησε προσωπικά μαζί μου, τηλεφωνικά, όχι μέσω του δικηγόρου του. Για μας ζητούμενο πέρα από την μεταμέλεια αυτή μέσω μια συγγνώμη είναι και η πλήρης δήλωση ότι ουδέποτε έχουν λάβει χώρα αυτά τα οποία είπε. Και τα οποία πραγματικά προφανώς ανέφερε για κάποιους προσωπικούς του λόγους που δεν μας αφορούν καν. Τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στον Αντώνη, του οποίου απάντηση αναμένεται με